Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ΚΚΕ καταψηφίζει συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και την πολιτική διαχρονικά όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που καταδικάζουν το λαό στη φτώχεια, την εξαθλίωση, στη μόνιμη χρεοκοπία. Γιατί το έγκλημα σε βάρος του λαού που προωθείται και με τον πτωχευτικό κώδικα έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ που τώρα βγαίνει στα κεραμίδια. Πρόκειται για την ίδια διαχρονική ταξική πολιτική που κατακρεουργεί τα δικαιώματα του λαού μας, ληστεύει τα εισοδήματά του και την περιουσία του, προκειμένου τράπεζες, επιχειρηματικοί όμιλοι, το ίδιο το αστικό κράτος, μπροστά στα υπέρογα χρέη τους να αποκτήσουν ρευστότητα και βέβαια να σωθούν τα κέρδη των τραπεζών και των επιχειρηματικών ομίλων. Συνεπώς, το πραγματικό δίλημα για το λαό μας, που αναδεικνύει και ο νέος πτωχευτικός κώδικας, είναι αν θα δεχθεί να ζει σε μόνιμη χρεοκοπία για να πολλαπλασιάζει τα κέρδη του το κεφάλαιο, ή αν θα δυναμώσει τον αγώνα του για να πάρει πραγματικές ανάσες, να περάσει στην αντεπίθεση με σημαία τις δικές του ανάγκες. Γιατί η αιτία, για παράδειγμα, των κόκκινων δανείων βρίσκεται στην πολιτική όλων σας, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται στο σύστημα που υπηρετείται και που υποχρέωσε τα λαϊκά στρώματα να καταφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα σπίτι. Και αφού τσακίσατε όλοι σας στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης με την πολιτική διαχείρισης υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαποσχολούμενους μικρούς επιχειρηματίες και τους οδηγήσατε στα κόκκινα δάνεια, τι τους λέτε? Πως είναι ατομική ευθύνη. Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα που από την αρχή της πανδημίας χρησιμοποιείται για να κρύψετε όλοι σας τις διαχρονικές σας ευθύνες για το σμπαράλισμα του δημόσιου συστήματος υγείας. Απόρρια της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, είτε νεοφιλελεύθερες, είτε σοσιαλδημοκρατικές, είτε λεγόμενες αριστερές. Πολιτική που θεωρεί τη λαϊκή υγεία κόστος και ταυτόχρονα ευκαιρία επιχειρηματικής δράσης. Πολιτική πιστή στις στρατηγικές κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου, που όλα τα κόμματα αποδέχεστε και που εδραιώνουν την εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας, την ανταποδοτικότητα των παροχών και την ατομική ευθύνη των ασθενών. Κατευθύνσεις που συνδέονται με την επιδίωξη του κεφαλαίου και του κράτους του να στοιχίζει πιο φθηνά το εμπόρευμα εργατική δύναμη, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η αναθέρμανση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτός είναι και ο λόγος που ο λαός μας αφέθηκε ακάλυπτος στην πανδημία, αφού η υγεία του και η ζωή του μετριέται με τη μεζούρα του κόστους, υπονομεύοντας την ανάγκη να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, οι υποδομές ώστε να αντιμετωπίζονται οι τρέχουσες αλλά και οι έκτακτες ανάγκες. Να λοιπόν που οφείλονται οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, υποδομών και τεχνολογίας, οι πολύμενες λίστες αναμονής για απλά ιατρικά ραντεβού, χειρουργία και άλλα, όπως και οι αποψηλωμένοι από υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό και βασικές ειδικότητες πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από την άλλη, τόσο πριν την πανδημία όσο και σήμερα, έχουμε μια διαρκή ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία, στο φάρμακο, είτε με τα διαγνωστικά τεστ, το διπλασιασμό στην αποζημίωση των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, είτε με ρυθμίσεις δόσεων για οφειλές επιστροφών, είτε με δωράκια τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας στους φαρμακοβιομήχανους με το clawback. Την ίδια ώρα όμως, για το λαό, συνεχίζονται οι μειωμένες παροχές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τις γνωστές περικοπές, τα πλαφόν και τα πρωτόκολλα και ούτω καθεξής, που όλοι σας προωθείτε, αναγκάζοντας ασθενείς και τις οικογένειές τους να πληρώνουν ακόμα περισσότερο για φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλείες και άλλα. Και όλα αυτά συμβαίνουν, όπως λέει η σημερινή κυβέρνηση, αντίστοιχα η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν του ΠΑΣΟΚ, διότι το κράτος δεν έχει λεφτά. Την ίδια ώρα που δίνεται ετησίως, για παράδειγμα, 4 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ στο δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ, παίρνοντας μάλιστα και τα εύσημα διαχρονικά από τους συμμάχους σας. Και μάλιστα αποτελεί σχέτη πρόκληση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια ώρα που έχετε οδηγήσει στην επιδείνωση των όρων παροχής υπηρεσιών, πρόληψης, θεραπείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το λαό μας, να επιχειρείτε να εξαγνιστείτε
στη λαϊκή συνείδηση, στο θέμα της υγειονομικής, για παράδειγμα, κάλυψης των ανασφάλιστων, θέλοντας να στηρίξετε το δίθεν φιλολαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής σας. Αλήθεια, οι ανασφάλιστοι, όπως και οι άποροι, από τον ουρανό έπεσαν, είναι αποτέλεσμα ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι ακριβώς αποτέλεσμα της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης που και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ πιο πριν, έχετε κορώνα στο κεφάλι σας. Και βέβαια πάνω σε αυτό προβάλλετε τη δωρεάν παροχή υγείας στους ανασφάλιστους, κρύβοντας όμως συνειδητά ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους πληρώνουν, όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, συμμετοχή στις δαπάνες ή και εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΗ. Όμως αυτό που αναδεικνύεται και στην περίοδο της πανδημίας, όπως και πριν, αλλά και που θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, είναι πως τον καπιταλισμό, το σύστημα που όλοι υπηρετείτε, η πρόληψη, ο έγκαιρος κρατικός σχεδιασμός και η οργάνωση του συστήματος υγείας, η εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, η στελέχωση με προσωπικό, η εκπαίδευσή του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες, τις τρέχουσες και τις έκτακτες, που όμως είναι προβλέψιμες, θεωρούνται ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. Αυτό το γνωρίζετε όλοι σας, αφού το υπηρετείτε, και αυτή είναι η αιτία που δεν μπορείτε και δεν θέλετε να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του λαού μας στην υγεία, στην παιδεία, στην κατοικία, σε όλους τους τομείς, είτε σε έκτακτες είτε σε τρέχουσες καταστάσεις. Και απέναντι στα δίκαια αιτήματα υγειονομικών, μαθητών, αντίστοιχα εκπαιδευτικών, εργαζομένων, τι κάνετε? Επιστρατεύετε τον αυταρχισμό, αξιοποιώντας τα μέτρα όπως τον απεργοκτόνο νόμο Αξιόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον κατάπτυστο νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ βέβαια ετοιμάζεται και νέο χτύπημα στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση. Και απέναντι όμως σε ποιους? Στους ήρωες υγειονομικούς που τους χειροκροτούσατε την Άνοιξη, όμως πριν λίγες μέρες, απέναντι στα δίκαια αιτήματά τους, απαντήσατε με χημικά, γκλόπ, βρυσές και ανθρωποκυνηγητό. Να λοιπόν ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός που χρειάζεται να στοχεύει ο λαός μας, που έχει όνομα αλλά και συμφέρονται να υπερασπιστεί σε βάρος του λαού. Το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, το κεφάλαιο, οι πολιτικοί τους υπηρέτες, οι κυβερνήσεις τους και τα κόμματά τους. Απέναντι σε αυτούς χρειάζεται να κατευθυνθεί η δυσπιστία, η μομφή του λαού μας. Η ανησυχία παράλληλα, η αγανάκτηση απέναντι στη βαρβαρότητα χρειάζεται να μετατραπούν σε πιο μαζικό οργανωμένο αγώνα, συλλογική διεκδίκηση και δράση. Με ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαποσχολούμενων, της νεολαίας, για μέτρα ανάκαμψης και προστασίας της υγείας του λαού μας, και που συγχρόνως έχει στόχο μια κοινωνία με τέτοια οργάνωση της παραγωγής και των υπηρεσιών όλης της οικονομίας, που η ανάπτυξή της θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα όχι το κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και στην υγεία. Με υπηρεσίες καθολικές, κατοχυρωμένες, που θα διασφαλίζει το λαϊκό κράτος με πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Με αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύγχρονο και καθολικό σύστημα υγείας και πρόνοιας, με ιδιαίτερο βάρος στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην πρόληψη, και που μέσα από τον αναγκαίο επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό θα εξασφαλίζεται η εκπαίδευση, η εξειδίκευση του αναγκαίου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού και η κατανομή τους για τη στελέχωση όλων των μονάδων, και όχι όπως σήμερα, στην περίοδο ειδικά της πανδημίας, που μεγάλο μέρος των υγειονομικών παροπλίζονται και μένουν εκτός μάχης, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι ανάγκες προσαρμόζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτός είναι ο ρεαλισμός όλων σας. Παράλληλα, θα εξασφαλίζεται η επαρκής παραγωγή υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, εμβολίων, και όχι όπως σήμερα, που η προμήθεια βασικών φαρμάκων αλλά και η έρευνα για το εμβόλιο αποτελούν αιτία πολέμου για τα κέρδη ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, αντί να υπάρχει αρμονική συνεργασία των επιστημόνων ώστε γρήγορα να ολοκληρωθούν μελέτες και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Και η πείρα από τις χώρες που αποπειράθηκαν για πρώτη φορά να οικοδομήσουν τον σοσιαλισμό είναι πολύτιμη, γιατί αντιμετώπισε αποτελεσματικά τέτοια προβλήματα, αν και ξεκινούσε από χαμηλότερες υλικές, τεχνικές, επιστημονικές δυνατότητες.
Αυτή τη μάχη δίνει τώρα με την προοπτική του αύριο το ΚΚΕ. Για αυτή την κοινωνία καλούμε το λαό να παλέψει μαζί μας. Από αυτόν εξαρτάται, αρκεί να το αποφασίσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.